Υπάρχουν και άγρια επεισόδια στη Βουλή αυτή τη στιγμή, κυρία Λούρου. Που είναι σημαντικά, γιατί γίνονται έκτροπα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Να πάμε, που πρέπει ο κόσμος να τα μαθαίνει, κυρία Λούρου. Ο κόσμος πρέπει να μαθαίνει τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, ποιοι έχουν ψηφιστεί και ποιοι έχουν μπει μέσα. Γιατί τι γίνεται, κυρία Λούρου, πριν από λίγο. Τι έγινε πριν από λίγο, να τα μάθει ο κόσμος. Είχαμε λοιπόν βουλευτές του κυρίου Βελόπουλου να επιτίθονται σε ανεξάρτητο βουλευτή, λεκτικά, να του βρίζουν τη μάνα και να έχουμε στη συνέχεια τα ακόλουθα, ξυλοδαρμούς. Και ο κύριος Καραγιάννης λοιπόν είναι εδώ για να μας βοηθήσει, να μας πει τι έγινε λοιπόν στη Βουλή. Είπατε κι εσείς κάποια πράγματα. Είχαμε λοιπόν ένα βουλευτή του κυρίου Βελόπουλου να βρίζει τη μητέρα ενός ανεξάρτητου βουλευτή και τι έγινε τελικά, αρπάχτηκαν στα χέρια. Και όπως ήταν λογικό βέβαια. Και όχι μόνο αυτό, να σας πω και το εξής. Γιατί μόλις πληροφορήθηκα πριν από λίγο, γιατί κάποια μέσα ενημέρωση τα διαστραβλώνουν και λίγο τα πράγματα. Μια σχεδόν ολόκληρη ομάδα του κυρίου Βελόπουλου έκανε επίθεση στον κύριο Φλόρο, τον ανεξάρτητο βουλευτή, ο οποίος έχει καταγγείλει τον κύριο Βελόπουλο ότι βρίσκεται πίσω από τα διάφορα προφίλ στο διαδίκτυο που βρίζει κόσμο και κοσμάκι. Ας τα πει ο κύριος Καραγιάννης ο ρεπορτάζ όμως, γιατί η αγανάκτηση του κόσμου είναι τεράστια αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή πάνε να προβάλλουν τώρα ότι είναι θύμα ένας ο βουλευτής, τώρα ο Γραμμένος. Ο Γραμμένος είναι ένα προκλητικό πρόσωπο, το οποίο πολλές φορές έχει βγει, έχει προκαλέσει και στη τηλεόραση και παντού του Βελόπουλου. Υπήρχε λοιπόν επεισόδιο μεταξύ του συγκεκριμένου ατόμου και του Κωνσταντίνου Φλόρου, του πρώην βουλευτού των Σπαρτιατών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γραμμένος είπε στον ανεξάρτητο βουλευτή ότι εσένα θα σου τη μανούλα. Δηλαδή είπε μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ένας κάφρος βουλευτής του Βελόπουλου που θέλει να κάνει χαμετυπίο την Βουλή των Ελλήνων σε έναν άλλον ανεξάρτητο βουλευτή ότι θα σου τη μανούλα και προφανώς ο άλλος δεν μπορεί να κρατήσει την ψυχραιμία του και είχαμε αυτό το επεισόδιο το οποίο είχαμε. Πότε έρχεται όμως και από ό,τι μαθαίνουμε αυτό το επεισόδιο πήγε στο ιατρείο της Βουλής για να λάβει τις πρώτες βοήθειες. Όλα αυτά γίνονται στη σημερινή συζήτηση. Όμως να καταλάβει ο κόσμος γιατί όσο πλησιάζουν σε ευρωεκλογές αυτά θα πληθαίνουνε. Είδε χτες τους άλλους από εκεί που βαρέσανε γυναίκα σε εκκλησία μέσα για θεόφοβοι. Ζήλεψε ο άλλος, λέει να προκαλέσουμε κι εμείς ένα επεισόδιο. Να προσθέσω, Ανδρέα Καραγιάννη, να προσθέσουμε το εξής. Να προσθέσουμε το εξής, γιατί έρχονται και αυτή τη στιγμή κυρίες Μινιράλη πληροφορίες. Ναι. Πάμε λοιπόν και να πούμε λοιπόν τι έχει γίνει. Συζητείτε λοιπόν σήμερα το θέμα της άρσας ηλίας του κυρίου Βελόπουλου. Γιατί έχει κατηγορηθεί από τον κύριο Φλόρο, πατέρα του βουλευτή Κωνσταντίνου Φλόρου, ότι ο κύριος Βελόπουλος χρησιμοποιούσε στο διαδίκτυο ένα ψεύτικο προφίλ το οποίο έβριζε χυδαία τον κύριο Φλόρο. Τότε λοιπόν ανέβηκε ο κύριος Χίτας στο έδρανο και είπε ναι να γίνει άρση ηλία του κύριου Βελόπουλου, του προέδρου του δηλαδή. Έτσι και αλλιώς αθώος είναι. Πετάγει το κύριος Φλόρος, ο βουλευτής, που ο πατέρας του έχει κάνει την μητήρια αναφορά, και λέει αυτό θα το κρίνει δικαιοσύνη. Τι πιο απλό. Αυτό θα το κρίνει δικαιοσύνη. Και τότε δέχτηκε, σύμφωνα με τις μαρτυρίες και άλλων πολιτικών κομμάτων, χυδαία επίθεση, υβριστική επίθεση, κυρία Λούρου, υβριστική επίθεση από την κοινοβουλευτική ομάδα του κυρίου Βελόπουλου. Και μέσα στις βρισχές, να μας πει ο κύριος Καραγιάννης που έχει το ρεπορτάζ τι ακριβώς είπε ο κύριος Γραμμένος, βουλευτής του κύριου Βελόπουλου. Τι του είπε του κύριου Φλόρου, τον ανεξάρτητο βουλευτή. Είπε ακριβώς αυτό. Έκανε την πιο φρικτή κίνηση λεκτικά που μπορεί να κάνει σε έναν άνθρωπο. Του έβρισε τη μητέρα. Του είπε σου την μανούλα. Εσένα σου την μανούλα. Ο κόσμος καταλαβαίνει. Φανταστείτε λοιπόν ένας άνθρωπος πώς μπορεί να αντιδράσει όταν ένας υποτιθέμενος πολιτευτής και πολιτικός, ένας θεατρίνος που προφανώς όλο αυτό έγινε για να γράψει σήμερα και να βγουν θύματα ότι τους επιτίθενται κιόλας και να ταυτιστεί η κοινή γνώμη. Και μα έβρισε τη μάνα! Τη μάνα! Την ιερή μάνα έβρισε! Ο βουλευτής του κ. Βελόπουλου, αυτό το επίπεδό τους, έβρισε τη μάνα! Και ακούστε να σας πω το διάλογο που μόλις μας ήρθε!
Μόλις μου ήρθε ο διάλογος στην τη Βουλή. Λέει λοιπόν, αυτό θα το κρίνουν οι δικαστές, λέει ο κύριος Φλώρος, για την διαδικασία ολεθή η οποία έχει γίνει. Λέει ο κύριος Γραμμένος, βούλωσέ το εσύ σκουπίδι. Αυτό λέει ο κύριος Γραμμένος στον κύριο Φλώρο. Ο κύριος Φλώρος λέει άντε. Ο κύριος Γραμμένος λέει μπιπ τη μάνα σου. Εσένα τη μανούλα σου θα τη μπιπ. Θα σε πάω με βραχολάκια μέσα να το θυμάσαι παλιό που μπιπ. Βουλευτές, ο βουλευτής του κυρίου Βελόπουλου λέει αυτά. Αυτό το ήθος του κυρίου Βελόπουλου, αυτή είναι η κυριοβουλευτική του ομάδα. Και μιλάμε για μια πλήρης κτηνοδία. Και αμέσως μετά πιάστηκαν στα χέρια μέσω ελληνικό κοινοβούλιο. Και εδώ δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ τον ποτόν. Το ποτέ τον ποτόν, βουλευτής, να επιτίθεται και να βρίζει τη μάνα. Δηλαδή... Να βγάλει στο στόμα του κυρίου Μινιράλη τη μάνα. Την μανούλα του. Δεν τρεπόμαστε λίγο. Αυτά διδάσκει ο κύριος Βελόπουλος στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ο Χριστιανός. Αυτά είναι να βρίζουν τις μανάδες. Με τη χειρότερο τρόπο και με μια χειδεολογία απίστευτη. Είναι συγκλονιστικά αυτά. Και ευχαριστώ πολύ κυρία Λούρη, η οποία με έχετε καλέσει σήμερα στην εκπομπή σας. Γιατί τα όσα γίνονται αυτή τη στιγμή προκαλούν αηδία. Να έχουμε λοιπόν βουλευτή του υποτιθέμενου κόμματος που αγαπάει την Εκκλησία, που είναι θρησκευόμενη υποτίθεται. Που Βελόπουλος δεν έχει πάει ούτε μια φορά στην Εκκλησία. Μόνο στο μονασίρι πηγαίνει σε συγκεκριμένο μια φορά το χρόνο. Δεν τον έχετε δει καμία Εκκλησία, που τον είδατε. Όποιος δεν λέει λοιπόν, συγγνώμη κύριε Φλόρατο, λέει λοιπόν ο κύριος Βελόπουλος που αγαπάει την Εκκλησία και έχουν ήθος στο κόμμα του. Ποιο ήθος έχουν στο κόμμα του? Γιατί αυτά που βγαίνουν σιγά σιγά και μαθαίνουμε, μιλάμε για το πιο ανήθικο κόμμα που υπάρχει στο ελληνικό κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή. Άρα εδώ βρίζει τη μάνα. Να το επαναλάβουμε το τι είπε. Να το επαναλάβουμε, γιατί πραγματικά τα όσα ακούστηκαν είναι απαράδεκτα για να ακούγονται μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Είναι απίστευτα. Είναι απίστευτα, γιατί είναι διάλογοι οι οποίοι σοκάρουν και όλα αυτά σας ξαναλέω. Είναι συγκλονιστικά. Και μετά από αυτό το διάλογο, οι δυο τους βγήκαν έξω και τότε ο κύριος Λόρος, λέει ο ίδιος, εμβρασμό ψυχής, τον έπιασε από το λαιμό και έγινε το άγριο αυτό σκηνικό, αυτό το άγριο επεισόδιο. Είναι για πρώτη φορά στα ελληνικά δεδομένα, έχουμε τέτοια ύβρις προς το πρόσωπο της μάνας από το υποτεθέμενο κόμμα της οικογένειας που του κυρίου Βελόπουλου. Μιλάμε για την απόλυτη εσχρότητα. Δεν ξέρω, έχετε την κάρτα να τη δούμε δημόσια, κυρία Λούρου. Σε πολύ λίγο θα είναι έτοιμη. Για να δούμε το διάλογο, βέβαια. Γιατί ο διάλογος αυτός θα πρέπει να το δει ο κόσμος. Για να δείτε, κυρίες και κύριοι, τι πρεσβεύουν αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στη Βουλή, ζητάνε σήμερα την ψήφο σας. Βγήκε ο κύριος Βελόπουλος εχθές, για να καταλάβετε γιατί το ψάρι το κεφάλι βρωμάει. Εδώ βγήκε ο Βελόπουλος και άφηνε αισχρά υπονοούμενα κατά του Γιώργου Λιάγκα. Που ο Γιώργος Λιάγκας είναι ένας πατέρας δύο παιδιών. Και άφηνε σχρότητες. Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Βρίζουν, απειλούν. Και θα ήθελα να μάθει ο κόσμος την αλήθεια. Να δούμε και το διάλογο, γιατί έχουμε και την κάρτα. Βγαίνει λοιπόν ο κύριος Φλώρος και λέει αυτό θα το κρίνουν οι δικαστές, μιλώντας για την άρση ασυλής και όλα αυτά που είπαμε του κύριου Βελόπουλου. Και απαντάει ο κύριος Γραμμένος, βούλωσέ το εσύ σκουπίδι. Του απαντάει ο κύριος Φλώρος, άντε, και εκεί μετά ξεκινάει ο κύριος Γραμμένος και αρχίζει και του λέει μπιπ τη μάνα σου, εσένα τη μανούλα σου θα τη μπιπ, θα σε πάω και με τα βραχιολάκια μέσα να το θυμάσαι μπιπ. Παλιό, ναι, ήταν, είναι η βρισιά μετά. Καταλαβαίνετε, δείτε το διάλογο. Δείτε το διάλογο, είναι μέσα από τη Βουλή ο συγκεκριμένος διάλογος. Κατ' όλα αυτά δεν είναι πράγματα να λέγονται στη Βουλή και να κάνετε... Δεν λέγονται πουθενά, κυρία Λούρου. Μα δεν είναι... Εδώ δείχνει πολιτική αλητεία. Του κόμματος που υποτίθεται στηρίζει την οικογένεια και βρίζουν τις μανάδες. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει και κάτι όμως στον κύριο Γραμμένο για αυτά που είπε. Εγώ απορώ, γιατί ο κύριος Τασούλας, ο οποίος
προεδρεύει στο κοινοβούλιο, στη Βουλή. Θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες κυρώσεις. Δεν μπορεί να λέγω τέτοια πράγματα από βουλευτές μέσα στη Βουλή. Δηλαδή, μετέτρεψαν το ελληνικό κοινοβούλιο σε τόπο ξεκαθαρίσματος λογαριασμού. Έβγαλε έξω τον κύριο Μητσοτάκη, έβγαλε έξω τον κύριο Φλόρο και είπε ότι δεν θα συμμετέχει στις εργασίες της Βουλής για 15 μέρες. Ο κύριος Φλόρος. Ο κύριος Φλόρος. Ο κύριος Γραμμένος που είπε αυτά τα πράγματα, θα συνεχίσει να συμμετέχει. Εδώ λοιπόν, εκεί δεν γίνεται από το κόμμα του κύριου Βελόπουλου. Βγαίνουν τώρα να υποστηρίξουν το κόμμα του κύριου Βελόπουλου. Του έβρισε τη μάνα! Τον απείλησε! Δείτε ξανά τον διάλογο, αλλά να φέρετε πάνω ο διάλογος. Συγγνώμη, παρεμβαίνω σε εκπομπή σας, κυρία Λούρου. Αλλά για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι γίνεται. Δείτε τα! Δηλαδή, εμείς βλέπουμε από το διάλογο εδώ πέρα ότι είναι ο κύριος Φλόρος, ο οποίος λέει ότι θα το κρίνουν οι δικαστές και δέχεται μία επίθεση άνευ προηγουμένου από τον κύριο Γραμμένο. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο, ο οποίος του βρίζει τη μάνα, του λέει αισχρά λόγια. Και τελικά εδώ μας λέτε κιόλας ότι ο κύριος Φλόρος είναι αυτός ο οποίος δεν θα πηγαίνει 15 μέρες στη Βουλή. Ο κύριος Γραμμένος, παρόλο που είπε τόσα πράγματα, από ό,τι φαίνεται δεν θα γίνει τίποτα. Και βγαίνει ο κύριος Βελόπουλος και χαρακτήρισε ως βάρβαρη την πράξη. Τη χυδαιότητα το να βρίζεις τη μάνα. Τη χυδαιότητα. Τη μάνα που το πες της οικογένειας. Τι γίνεται. Και να πω και κάτι άλλο. Καταρχήν αυτές οι εικόνες ούτε σε κοινοβούλιο στην Καμπούλ δεν συμβαίνουν. Δηλαδή είναι αυτά που βλέπουμε μερικές φορές στα αστεία του διαδικτύου και γελάμε. Αυτό να προβληματιστεί ο κόσμος που πάει το επίπεδο της χώρας την οποία επιλέγει. Αυτές οι φωτογραφίες, γιατί ξέρουμε όλοι από μίντια, που έβγαλε δίθεν ο Γραμμένος στο πάτωμα και είναι δίθεν από μια γωνιά εκεί σκηνοθετημένο όλος τυχαίως, τα ξέρουμε τα κόλπα πολύ καλά. Για να βγεις θύμα. Το τι κάνει κάποιος για να βγει θύμα και να πάει πάλι στον αφρό της επικαιρότητας, πρέπει να υπάρχει ένα όριο, αλλά πρέπει να ξυπνήσει ο Έλληνας πολίτης, να καταλάβει τι γίνεται τεχνιέντος και ποια είναι η πραγματική παραγόμενη πολιτική. Γιατί μία που βλέπουμε αυτά τα απίστευτα έσχη του Βελόπουλου, την άλλη έχουμε τον Κασελάκη να κάνει παρέλαση και να δίνει λεφτά σε εκκλησιές και να παίρνει τη μερίδα πάνω του. Αυτό είναι το κωμικοτραγικό αυτής της χώρας. Τα δίθεν χριστιανικά κόμματα αποκαλύπτονται και από εκεί που δεν το περιμένεις, το έχετε από αριστερά. Και ακούστε εδώ τι γίνεται. Εδώ λοιπόν αυτό το οποίο συμβαίνει είναι προσπαθούν τα μέσα ενημέρωσης να αλλάξουν την αλήθεια. Ενώ, δηλαδή γι' αυτό είναι φοβερά τα πράγματα που συμβαίνουν. Του έβρισε τη μάνα. Είναι συγκεκριμένα. Ο κύριος Στασούλας λοιπόν βγαίνει και ζητάει συγγνώμη από τον κύριο Βελόπουλο αντί να το πετάξει έξω και τον εκπρόσωπο του κύριου Βελόπουλου. Γιατί αυτός προκάλεσε την ένταση. Γιατί εδώ και νομικά, είσαι αστυνομικός κύριε Καραγιάννη, υπάρχει εμβρασμός ψυχής. Του βρίζει τη μάνα, του κάνει εκλεκτική επίθεση. Καταδικάζουμε την όποια επίθεση, καταδικάζουμε την οποιαδήποτε ξυλοδαρμό, αλλά εδώ μιλάμε, του βρίζει το πιο ιερό πράγμα, τη μητέρα. Το πιο ιερό σύμβολο. Θα έπρεπε να έχει πειθαρχικές κυρώσεις. Αυτό λέμε, κύριε Καραγιάννη. Πειθαρχικές μόνο, λέει ο κύριος Στασούλας, ο πρόεδρος της Βουλής, θα έχει μόνο ο κύριος, λέει ο κύριος Φλόρος. Και γιατί να έχει μόνο ο κύριος Φλόρος? Εδώ δέχτηκε ολόκληρη επίθεση ο κύριος Φλόρος από τον κύριο Γραμμένο. Λεκτική επίθεση χιδεότητας. Ήταν μπροστά. Ήταν μπροστά βουλευτές το επεισόδιο που του βρίσκε τη μάνα. Το πιστοποιούνε. Και αναρωτιέμαι πώς δεν είναι πειθαρχικά ελεγκτέος ο Γραμμένος. Πάντως, δεν μπορούμε... Πήγε εντεταλμένος για να προκαλέσει. Κύριε Καραγιάννη, δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Επιτρέψτε μου, δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Δεν μπορούν να μετατρέπουν το ναό της δημοκρατίας, της ελεύθερης έκφρασης, σε τόπο, λες και είναι κανένα καφενεδάκι της γειτονιάς και λύνουν τους λογαριασμούς τους. Θα πρέπει να υπάρχει... τώρα, έτσι υπάρχουν αυτοί. Μα δεν υπάρχουν αλλιώς αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή... Δεν υπάρχουν στην κανονική πολιτική, υπάρχουν στην υποπολιτική. Έτσι υπάρχουν, έτσι είναι στον αφρό. Το ζήτημα είναι, ξαναλέμε, καταδικάζονται οποιαδήποτε επίθεση, είτε είναι λεκτική είτε είναι σωματική. Γιατί εδώ μιλάμε για την απόλυτη χειδιολογία. Μιλάμε για την απόλυτη χειδιολογία. Να βρίζουν τη μάνα έτσι, με αυτόν τον τρόπο, το οικογενειακό υποτίθεται κόμμα του κ. Βελόπουλου. Ναι, αλλά βλέπουμε όμως ότι είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δηλαδή, ο ένας δέχεται κυρώσεις πειθαρχικές, ο άλλος δεν δέχεται τίποτα. Που έβρισε, βέβαια. Με τον χειδαίο τρόπο, που προκάλεσε. Και μέσα στη Βουλή. Που προκάλεσε.
Δηλαδή εδώ, αυτή τη στιγμή, εμένα μου κάνει εντύπωση, γιατί τον κύριο Γραμμένο τον γνωρίζω προσωπικά. Εμένα μου κάνει εντύπωση. Δεν είναι αυτό το στυλ του να βρίζει και να μιλάει με αυτόν τον τρόπο. Μου κάνει εντύπωση. Προκλητικός είναι. Εγώ είμαι αληθινός και αυτό που λέω είναι ξεκάθαρο. Ο κύριος Γραμμένος, εάν δεν έπαιρνε εντολή, δεν θα μίλαγε ποτέ έτσι. Εγώ αυτό το οποίο κρίνω είναι, και αυτό θεωρώ, είναι άποψή μου, δεν σημαίνει ότι είναι και αποδεκτή, αλλά είναι η άποψή μου, ότι ο κύριος Γραμμένος, επειδή είναι πιστός του κύριου Βελόπουλου, ποτέ το ποτόν δεν θα έκανε κάτι για να βλάψει το κόμμα του Βελόπουλου. Ποτέ. Είναι ο πιο πιστός του συνεργάτης. Άρα, μήπως πήρε το πράσινο φως για να πράξει όλη αυτή την κατάσταση να γίνει, να υπάρξει αυτή, πήρε πράσινο φως για να κάνει αυτή τη λεκτική επίθεση, ώστε αυτή η λεκτική επίθεση ήξερε ότι επειδή ξέρει και τον κύριο Φλόρο, ο κύριος Βελόπουλος, να θυμίσουμε ότι ο κύριος Φλόρος, ο πατέρας του βουλευτή, ήταν συνιδρυτής της ελληνικής λύσης με τον κύριο Βελόπουλο. Άρα ο κύριος Βελόπουλος, το σημερινό βουλευτή, τον κύριο Φλόρο, τον ξέρει από παιδί. Τον ξέρει από παιδί. Ο πατέρας του κύριου Φλόρου με τον κύριο Βελόπουλο ήταν μαζί στο κόμμα. Μαζί το φτιάξαμε. Και ήταν επιλογή του κύριου Φλόρου, πρόεδρος του κόμματος του συγκεκριμένου, να αναλάβει ο κύριος Βελόπουλος. Άρα, ίσως ήξερε και την αντίδρασή του, γιατί τον ξέρει. Του λέει, με ποιο πράγμα θα τον κάνουμε να επιτεθεί, να τον βρίσκουμε τον ίδιο. Δεν θα επιτεθεί. Με ποιο λόγο θα τον κάναμε να αντιδράσει, αν του βρίσκουμε τη μάνα. Την ιερή μάνα. Την μάνα. Άρα λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο ίσως, έφτιαξαν αυτή την τεχνητή ένταση η ομάδα του κύριου Βελόπουλου, ώστε να το παίζουν σήμερα θύματα στα κανάλια. Γιατί ξέρει ποιος θα αντιδράσει με αυτόν τον τρόπο όταν του βρίσκουν τη μάνα, ο Φλόρος, τον ξέρουν. Τον ξέρουν την ψυχολογία, ξέρουν πώς θα αντιδράσει. Που λέει άλλος, για τη μάνα μου και το παιδί μου θα σκότωνα. Δεν το έχετε ακούσει, το λένε. Δεν το έχετε ακούσει. Δεν το έχουν πει πολλοί. Και εσείς μας βλέπετε. Για τη μάνα μου και το παιδί μου θα έφτανα στα άκρα. Πόσοι το λένε από όλους εμάς, πάρα πολλοί. Αν βρίσκουν τη μάνα μου και το παιδί μου, θα φτάσουμε στα άκρα. Άρα λοιπόν εδώ έπαιξαν με την ψυχολογία ίσως του κύριου Φλόρου, γιατί ήξεραν ότι θα προκαλέσει ένταση η επίθεση προς το πρόσωπο της μητέρας του με αυτή τη χειδιολογία. Μιλάμε για την απόλυτη χειδιολογία. Γιατί ξαναλέω, ο κύριος Γραμμένος είναι πολύ προσεκτικός στις κινήσεις του. Προς τη δημόσια εικόνα του είναι πολύ προσεκτικός. Είναι έξυπνος, πιστός του Βελόπουλου. Εάν δεν έπαιρνε άδεια ή αν δεν έπαιρνε εντολή να πράξει αυτή τη χυδαία επίθεση, δεν θα το έπρατε. Ξεκάθαρα. Γιατί ήξερε ότι την επόμενη ώρα μπορεί να είχε πρόβλημα με τον Βελόπουλο. Και να έχει κυρώσεις, βέβαια. Και κυρώσεις. Εκεί του έχει σούζα. Στρατιωτάκια του έχει ο Βελόπουλος. Κάτσε πάνω, κάτσε κάτω. Αυτό θέλει. Στρατό. Στρατό άβουλων προσώπων. Άρα λοιπόν εδώ, μια τέτοια πρωτοβουλία θα φοβόταν γιατί θα του δημιουργούσε πρόβλημα. Άρα, πήγε κόλπο. Στημένη ενέδρα προς το Φλόρο για να αντιδράσει ο Φλόρος, ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Αυτή είναι η εκτίμησή μου γνωρίζοντας όλους τους εμπλεκόμενους. Έστησαν ενέδρα στο Φλόρο για να αντιδράσει. Βρίζοντάς του ό,τι πιο ιερό έχει, τη μητέρα του. Και ρωτώ το τηλεθεατή, αν εσάς έβριζαν με αυτό το χειδίο τρόπο τη μάνα σας, τι θα κάνατε? Θα το κλείνατε το στόμα σας? Θα το κλείνατε το στόμα σας? Θα κάνατε μουγκά? Εάν βρίζετε τη μάνα σας, ρωτώ έναν εσάς τον τηλεθεατή που μας βλέπετε.
Κύριε Λούρου, επιτρέψτε με να του κάνω αυτό το ερώτημα. Τι θα έλεγε ένας προς ένας αν του βρίζανε τη μάνα με αυτή τη χειδεολογία. Μπιπ τη μάνα σου. Εσένα τη μανούλα σου θα την μπιπ. Πώς θα αντιδρούσατε. Δεν θα νευριάζατε. Τι θα λέγατε, μπράβο, ευχαριστώ πολύ. Θα κλείνει το στόμα. Και εκεί που είναι η παρέμβαση του κυρίου Τασούλα, του Προέδρου της Βουλής. Δεν θα έπρεπε με το που ακουστούν αυτά να είχε πετάξει έξω από τη Βουλή με τη φρουρά όπως πέταξε το φλόρο. Να τον πετάξει έξω τον κύριο Γραμμένο και τον κάθε Γραμμένο που χρησιμοποιεί αυτές τις φράσεις πεζοδρομίου. Αυτές τις χειρότερες θα στείλει στο πεζοδρόμιο, δεν λένε. Και οι αλήτες του πεζοδρομίου τη μάνα τη σέβονται. Και οι αλήτες του πεζοδρομίου τη μάνα τη σέβονται. Θα σου πούνε ότι άλλο θέλω και όχι για τη μάνα. Εδώ λοιπόν βλέπουμε το πώς το έστησαν. Το πώς το έστησαν. Ναι, και είναι και το μοναδικό που βγάζει λογική και νόημα, καθώς εάν, όπως είπατε και εσείς κύριε Καμπούρη, όλο αυτό ήταν κάτι αυθόρμητο από τον κύριο Γραμμένο, θα πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις και μέσα από το κόμμα του κύριου Βελόπουλου. Δηλαδή και ο ίδιος ο κύριος Βελόπουλος. Μα δεν θα το έκανε από μόνος του. Δεν θα το έκανε από μόνος του. Μα το γνωρίζω. Ναι. Το γνωρίζω προσωπικά. Και τον έχω σε εκτίμηση. Τον είχα σε εκτίμηση τον κύριο Γραμμένο. Και η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα δεν μας είχε συνηθίσει. Δεν θα το έκανε μόνος του. Ξεκάθαρα. Τι άλλο να σας πω. Μόνος του δεν θα το έκανε. Για να πάει από εδώ μέχρι τη γωνία θα ρωτήσει τον Βελόπουλο. Μα τότε να ή την κυρία Κριτικού, την αντιπρόεδρο του κόμματος του κύριου Βελόπουλου. Άρα εδώ τώρα μιλάμε για επικίνδυνα άτομα. Βεβαίως. Εδώ έχουμε να κάνουμε με επικίνδυνα μυαλά εδώ πέρα. Εάν στείλουν μέσα στο ναό της Δημοκρατίας τέτοιου είδους επικίνδυνα επικοινωνιακά τερτύπια, εδώ μιλάμε ότι είναι. Δηλαδή οι εγκληματικές οργανώσεις οχριούν μπροστά τους. Αυτά που είδαμε σήμερα τα έχουμε δει ούτε πιο παλιά. Σε άλλες εποχές με άλλους μέχρι τη Βουλή. Και θα πω κάτι κύριε Καραγιάννη. Τις τελευταίες μέρες έχουμε επιθέσεις, απειλές μάλλον, από το περιβάλλον του κύριου Βελόπουλου. Με αυτά που είδα σήμερα και που γίνονται, θα αναγκαστώ να πάω στη δικαιοσύνη να ζητήσω προστασία. Γιατί είναι επικίνδυνη. Είναι επικίνδυνη, κύριε του Βελόπουλου. Θα πάω λοιπόν με τους δικηγόρους μου να καταθέσω στην εισαγγελία και αν πάθω οτιδήποτε, να ξέρουμε ποιος ευθύνεται. Γιατί εδώ βλέπουμε να αγριεύει το πράγμα. Βλέπουμε να αγριεύει. Και άρχισα να δέχομαι απειλές και εκβιασμούς από τα πρόσωπα του περιβάλλοντος του κυρίου Βελόπουλου. Θα τα κατανομάσω κιόλας. Στις αγγελικές αγγελίες δεν είναι ανώνυμα, ήταν και πόνυμα συγκεκριμένα. Προνοματεπώνυμο. Εκτός από τα ανώνυμα. Γιατί εδώ λέμε να ξεφεύγει η κατάσταση. Αυτό είναι πολύ σοβαρό που λέτε. Άρα έχετε δεχτεί απειλές από το περιβάλλον Βελόπουλου. Βεβαίως. Βεβαίως. Όχι μία και άρα δύο. Άρα πολιτικός αρχηγός δέχεται απειλές από το περιβάλλον άλλου πολιτικού αρχηγού. Βεβαίως. Το λέω δημόσια. Αλλά βλέπω ότι το άφηνε, λέω άστε μία, δύο. Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Τις τελευταίες ώρες που αναφερόμαστε συνεχώς στα ψέματα του κυρίου Βελόπουλου. Με τις χειρόγραφες επιστολές του Ιησού και που σας έφερε η κυρία Λούρου ως καλεσμένο στην εκπομπή σας το βίντεο το οποίο αποδεικνύει τα ψέματα του κυρίου Βελόπουλου και όταν αναφέρθηκα ότι οι βουλευτές του κυρίου Βελόπουλου συμμετείχε στις Gay Pride και σήκωνε τη σημαία των ΛΟΑΤΚΙ έχω δεχτεί πάρα πολλές απειλές. Και εδώ φαίνονται ξεκάθαρα τα πράγματα. Φαίνεται ξεκάθαρα το τι συμβαίνει. Φαίνεται τι τραμπουκισμοί υπάρχουν. Οι απειλές είναι για την φυσική σας ακεραιότητα, κύριε Καμπούρη. Δηλαδή, για τη ζωή μου είναι, κύριε. Για τη ζωή μου είναι, κύριε Καραγιάννη. Δεν είναι για τίποτα άλλο. Για τη ζωή μου. Πολύ σημαντικό. Για τη ζωή μου είναι. Νομίζω αυτό υπερκαλύπτει οτιδήποτε άλλο σήμερα. Αυτή η καταγγελία είναι πιο σοβαρή από οτιδήποτε έχει ακουστεί αυτή τη στιγμή στη Βουλή. Δηλαδή, όταν είναι ασύλληπτο αυτό το πράγμα, καταλαβαίνουμε τι λέμε. Πολιτικός αρχηγός κόμματος να δέχεται απειλές για τη ζωή του. Είναι ντροπή αυτά να συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα. Και πρέπει να μεριμνήσει η δικαιοσύνη.
Γι' αυτό λοιπόν σας λέω και ανακοινώνω ότι με τους δικηγόρους, τους δικούς μου και του Λαϊκού Ορθόδοξου Αγιαρμού, θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να προστατευτούμε. Γιατί αυτοί που μας απειλούν ξέρουμε από πού είναι. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Έχουν δηλώσει ταυτότητά τους. Έχουν δηλώσει ταυτότητά τους. Έλεος πια με όλους αυτούς. Φτάνει πια. Έχουν μετατρέψει σε τραμπουκισμούς και απειλές κατά της ζωής. Και μπορούμε να δούμε και το λόγο βίντεο το οποίο, στο οποίο αναφέρεστε, που το έχουμε παίξει και χθες στην εκπομπή, σχετικά με τα ψέματα του κυρίου Βελόπουλου. Πάμε να το δούμε για να το ξαναθυμηθούμε. 18 Απριλίου 2024, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, είπε στη Βουλή. Οι αρχηγοί σας που είπαν ότι εγώ πουλούσα χειρόγραφα του Ιησού, που εγώ παρουσίαζα ένα βιβλίο που τότε ήταν δωρεάν, που είχε τα χειρόγραφα του Ιησού. Αυτή είναι η πραγματικότητα, δωρεάν. Ας δούμε όμως τι έλεγε τον Μάρτιο του 2014. Πάρτε μόνο το βιβλίο αυτό, μου λέει, μπορεί το πάρτε και μόνο το. 18 ευρώ κοστίζει. Το επαναλαμβάνω για να το ακούσουν όλοι. 18 ευρώ κοστίζει. Ουδέποτε πούλησα χειρόγραφα. Βιβλίο παρουσίαζα, όχι δικό μου, και το έδινα δωρεάν. Δεν έπαιρνα λεφτά για το βιβλίο αυτό. Να το ξεκαθαρίσουμε. Άπαξ διαπαντός. Πάρτε μόνο το βιβλίο αυτό, μου λέει, μπορεί το πάρτε και μόνο το. 18 ευρώ κοστίζει. Μπορώ εγώ να κάνω πολιτική λέγοντας ψέματα. Στις 18 Απριλίου 2024, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, είπε στη Βουλή. Οι αρχηγοί σας που είπαν ότι εγώ πουλούσα χειρόγραφα του Ιησού, που εγώ παρουσίαζα ένα βιβλίο που τότε ήταν δωρεάν, που είχε τα χειρόγραφα του Ιησού. Αυτή είναι η πραγματικότητα, δωρεάν. Ας δούμε όμως τι έλεγε τον Μάρτιο του 2014. Πάρτε μόνο το βιβλίο αυτό, μου λέει, μπορεί το πάρτε και μόνο το. 18 ευρώ κοστίζει. Το επαναλαμβάνω για να το ακούσουν όλοι. 18 ευρώ κοστίζει. Ουδέποτε πούλησα χειρόγραφα. Βιβλίο παρουσίαζα, όχι δικό μου, και το έδινα δωρεάν. Δεν έπαιρνα λεφτά για το βιβλίο αυτό. Να το ξεκαθαρίσουμε. Άπαξ διαπαντός. Πάρτε μόνο το βιβλίο αυτό, μου λέει, μπορεί το πάρτε και μόνο το. 18 ευρώ κοστίζει. Μπορώ εγώ να κάνω πολιτική λέγοντας ψέματα. Αυτά ήταν, ναι. Η πολιτική δεν γίνεται με ψέματα, γίνεται με απειλές, με ύβρις και με τον χειρότερο τρόπο.